Και μια άλλη κροφή ενδεχομένως θα κατακτήσει ο καλεσμένος που έχει έρθει ήδη στο στούντιο, ο Δημήτρης Πανέλης. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα. Θα μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική δράση. Δράση σε αναμονή, όπου όλοι εμείς μπορούμε να προσφέρουμε έναν καφέ ή φαγητό σε όλους αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Θα μας πεις ακριβώς τον τρόπο που μπορούν όλοι να βάλουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Καλησπέρα, καλή αρχή να σας πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από περίπου 4 χρόνια, μέσα από την οποία μπορούμε να προπληρώσουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, όπως πολύ σωστά είπες, από καφέ, φαγητό, φάρμακο. Μία εξέταση σε ένα διαγνωστικό κέντρο. Δεν περιορίζεται μόνο στον καφέ. Όχι, όχι. Έχει ανοίξει πάρα πολύ. Είναι μία πάρα πολύ μεγάλη αλυσίδα, όπου έχουν στηριχτεί πάνω από 33.000 συνάνθρωποι μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Στην ουσία η διαδικασία είναι πολύ απλή. Προπληρώνουμε ένα προϊόν, μία υπηρεσία σε μία από τις επιχειρήσεις που βρίσκεται στο δίκτυό μας πανελλαδικά. Πώς σας βρίσκουμε, μέσω διαδικτύου υπάρχει μέσω διαδικτύου. Υπάρχει εφαρμογή, το Αναμονή Go, το οποίο είναι δωρεάν, μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε, που εντάσσουμε και ψηφιακά στην ουσία όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει σελίδα μας στο Facebook, το Σε Αναμονή, με ελληνικούς χαρακτήρες. Και σίγουρα μπούμε σε ένα μαγαζί που θα δούμε πάνω ένα πίνακα που θα γράφει πόσοι καφέδες είναι αυτή είναι τη στιγμή. Είναι το αναγνωριστικό. Ένα προϊόν σε αναμονή. Ακριβώς. Με το πινακάκι, το σήμα της καρδιάς, το επίσημο λογότυπό μας. Τι απήχηση έχει στον κόσμο αυτό? Έχει πολύ μεγάλη απήχηση όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά από ένα βίντεο και μια σελίδα στο Facebook είδαμε ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Έχουν στηριχτεί χιλιάδες άνθρωποι μας. Είναι περισσότερες από χίλιες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Έχουν δοθεί περισσότερα από 500.000 προϊόντα όλα αυτά τα χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Ξεκινήσαμε στην καρδιά της κρίσης, το Νοέμβριο του 2015, και συνεχίζουμε με τη βοήθεια πάρα πολλών ομάδων που έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα, πάρα πολλών θελοντών, να κάνουμε και ένα κάλεσμα σε όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Λέτε. Πάντα χρειαζόμαστε θελοντές, πάντα χρειαζόμαστε. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει και πολλοί κόσμος που το έχει ανάγκη αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος καθημερινά. Λέμε ότι καλά τα λέμε και στην πολιτική, ότι περάσαμε από τα μνημόνια και όλα αυτά, αλλά υπάρχει κόσμος στην καθημερινότητά μας που έχει ανάγκη, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά στη γειτονιά μας, λίγο πολύ, αν δείξουμε κι εμείς ένα ενδιαφέρον να ανοίξουμε έτσι τους ορίζοντές μας και το ενδιαφέρον μας προς τους ανθρώπους μας, θα δούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη και υπάρχει μια πολύ άμεση δράση, το Σε Αναμονή, το οποίο μιλάμε, όπου μπορούμε να υποστηρίξουμε όλους τους ανθρώπους που έστω για μια φορά στη ζωή τους. Πώς θα έρθει κάποιος επικοινωνία μαζί σας? Η σελίδα μας στο Facebook, το Σε Αναμονή, το mail υπάρχει εκεί και το τηλέφωνο αντίστοιχα. Οποιοδήποτε θελήσει να βάλει την επιχείρησή του Σε Αναμονή, ένας εθελοντής που θέλει να μας βοηθήσει, με χαρά να έρθει σε επικοινωνία. Η δύναμη της προσφοράς νομίζω προσφέρει τα πάντα σε όλους εμάς. Και όπου μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε, το κάνουμε πάντα. Με πολύ σωστά. Χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.